οι ελληνικές κυβερνήσεις που πέρασαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, η μια μετά την άλλη, έχουν στηρίξει τις αποφάσεις και τα σχέδια του ΝΑΤΟ για τη διεύρυνσή του, για την περικύκλωση της Ρωσίας, τα σχέδιά του σε βάρος των λαών. Αυτοί δρομολόγησαν την εγκατάσταση νέων Αμερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, η χώρα μας γίνεται θύτης άλλων λαών, όμως ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και εύκολο θύμα. Η Ελλάδα κινδυνεύει και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Η Ελλάδα και ο λαός μας είναι που μπορούν να γίνουν στόχος αντιπίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, άλλες στρατιωτικές βάσεις. Η Ελλάδα και ο λαός μας πληρώνει βαρύ οικονομικό φόρο με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια, τους εξοπλισμούς. Η Ελλάδα και ο λαός της θα την πληρώσει, αφού εκτός των άλλων έχει ανοίξει και η όρεξη της Τουρκίας με τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο για αναθεώρηση συνόρων, συμφωνιών, καθώς και στο Κυπριακό. Η απάντηση από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού μας και της χώρας μας βρίσκεται στην χάραξη αυτοτελούς, αυτόνομης γραμμής, μακριά από όλα τα αστικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια. Μπροστά στο νέο έγκλημα, η καθαρή απάντηση είναι μόνο μία. Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι λαοί είναι οι μόνοι κυρίαρχοι να χαράξουν την πορεία τους, να επιλέξουν το δρόμο τους για τη χώρα τους, μακριά από τα ιδιωτελή συμφέροντα των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων που τους υπηρετούν και είναι οι μόνες υπεύθυνες για αυτό το σφαγείο που μας οδηγούν. Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας, να κλείσουν αμέσως οι βάσεις, να δυναμώσουμε την πάλη για τελική αποδέσμευση από ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μαχητές και μαχήτριες του Ελλάς, της ΕΠΟΝ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, απόγονοί τους, νέοι και νέες, εδώ στη Λαμία της Ανταρτομάνας Ρούμελης, την πόλη του Άρη Βελουχιώτη και του Τάκη Φίτσιου, τιμάμε τα 80 χρόνια του Ελλάς. Εδώ, στην καρδιά της Ρούμελης, που ο Ελλάς γιγαντώθηκε και έκανε τα πρώτα ρωμαλαία βήματά του, στη Ρούμελη που γνώρισε τους θεσμούς της ελεύθερης Ελλάδας. Από την πείρα του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού σφυριλατήθηκε μια ολόκληρη γενιά κομμουνιστών, αγωνιστών που πρωτοστάτησε σε μια δεκαετία ένοπλης πάλης, γνώρισε πολλές σκληρές διώξεις, νίκες αλλά και πίκρες, μα έμαθε να μην παραδίνεται στον αντίπαλο όσο ισχυρός κι αν είναι αυτός. Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι αγωνιστές που βρέθηκαν σε φυλακές, σε εξορίες, στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά. Ο αγώνας του Ελλάς απέδειξε πως όταν ο λαός αποφασίσει μπορεί να νικήσει. Γι' αυτό και το παράδειγμα του Ελλάς, όπως και του Δημοκρατικού Στρατού, για άλλους αποτελεί πηγή έμπνευσης και για άλλους οπωσδήποτε τους τρομοκρατεί, γίνεται πηγή συκοφαντίας. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων του μόχθου, των παραγωγών του πλούτου, αποτελεί πηγή έμπνευσης, ενώ για τους κυφήνες που ζουν από τη δουλειά των πολλών
είναι πηγή ανησυχίας. Η πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, η θαραλέα, η ανυποχώρητη στάση τους έδωσε έμπνευση, διέξοδο στην εργατική τάξη, στον ελληνικό λαό, στα βαθιά σκοτάδια της κατοχής. Ο Ελλάς, δημιούργημα του ΚΚΕ, υπήρξε η μεγαλύτερη αντάρτικη δύναμη μετά τους Σοβιετικούς και τους Ιουγκοσλάβους Παρτιζάνους. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι γιατί ο Ελλάς υπήρξε η μεγαλύτερη ένοπλη μαζική αντιστασιακή οργάνωση που τον Οκτώβρη του 1944 απελευθέρωσε τη χώρα μας από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα. Θυμήσου το χώμα που πατάς, λευθέρωσαν μαγωνά, έαμε τον Ελλά. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Το τονίζουμε αυτό γιατί διάφοροι σήμερα πολιτικοί και φυσικοί απόγονοι των συνεργατών των Ναζί, θρασίδηλοι φασίστες, νεοναζιστές, χρυσαυγίτες, μα και άλλοι καλοθελητές, ρίχνουν λάσπη, αμολάνε ψέματα, συκοφαντίες. Η δράση του Ελλάς αγκαλιάστηκε και στηρίχθηκε από τον ελληνικό λαό που έδωσε τα καλύτερα παιδιά του στις γραμμές του. Υμνήθηκε από λογοτέχνες και ποιητές. Ενέπνευσε το έργο ζωγράφων και φωτογράφων της αντίστασης. Ο Άγγελος Σικελιανός, που δεν ήταν κομμουνιστής, έγραψε «Και πάνω στα βουνά και απάνω στις κορφές τους φωτάει με μια ανάσταση, ξεσπάει αχός μεγάλος. Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους αντάρτες. Χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες στα τραπέζια και είναι οι νεκροί στα ξάγνατα πρωτοπανηγυριώτες». Η πρώτη μαγιά του Ελλάς συγκροτήθηκε από κομμουνιστές ατσαλωμένους στις σκληρές ταξικές αναμετρήσεις του Μεσοπολέμου, στις οποίες είχαν κατακτήσει την αναγνώριση και την αποδοχή εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Στηρίχτηκε από τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό, ο οποίος τον στήριξε με όλα τα μέσα, προσφέροντάς του οπλισμό, τροφή, πληροφορίες, κρυψώνες. Αυτός ο λαός στελέχωσε τις στρατιωτικές μονάδες. Αυτός του επέτρεψε να αναπληρώνει τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, αλλά και να μαζικοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Ελλάς στις παραμονές της απελευθέρωσης έφτασε να ρυθμεί 77.000 τακτικούς και 50.000 έφεδρους μαχητές. Ποια ήταν όμως η πορεία του Ελλάς? Πώς αλήθεια γράφτηκε αυτό το έπος? Στο τέλος του Μάη του 1941, μετά και την κατάληψη της Κρήτης παρά την ηρωική αντίσταση του λαού της, αρχίζει η βαριά τριπλή κατοχή της Ελλάδας. Η κυρίαρχη μερίδα της καπιταλιστικής τάξης, η πολιτική της εκπρόσωποι και ο βασιλιάς εγκαταλείπουν τη χώρα, ακολουθούν τα βρετανικά στρατεύματα στο Κάιρο και στο Λονδίνο. Μια άλλη μερίδα παραμένει και συνεργάζεται ανοιχτά με τις δυνάμεις κατοχής, πρωτοστατώντας στη συγκρότηση των δοσιλογικών κυβερνήσεων. Η στάση της αστικής τάξης απέδειξε ότι οι διακηρύξεις περί εθνικής ενότητας αποτελούν μόνο προπαγάνδα που αξιοποιείται όταν και όσο τους επιτρέπουν τα συμφέροντά της. Ο Φρούραχος Καβράκος, για παράδειγμα, που παραδίδει την Αθήνα στους Ναζί, δεν είναι άλλος από τον σφαγέα των αγροτών το 1925 στα Τρίκαλα. Ο δοσύλλογος υπουργός Ντάκος δεν είναι άλλος
από τον σφαγέα του λαού της Θεσσαλονίκης το Μάη του 36. Οι κυβερνήσεις των δοσύλλογων ενέτειναν τις συνέπειες της κατοχής, καθώς βοήθησαν τους κατακτητές στο χτύπημα του κινήματος. Η πλειοψηφία των κομμουνιστών, έγκλειστοι σε φυλακές και εξορίες, παραδίδονται από το αστικό δικτατορικό καθεστώς στις κατοχικές αρχές. Το ΚΚΕ το βρήκε η κατοχή πολύ βαριά χτυπημένο. Όμως, με πρωτοβουλία του, από την πρώτη στιγμή προσανατολίζει στην ένοπλη αντίσταση. Γιατί το ΚΚΕ υπηρετούσε το λαό που μοχθούσε και όχι την ολιγαρχία του πλούτου.